Συνάδελφοι, καλησπέρα. Για να είμαι ειλικρινής, με καλύψατε απόλυτα, γιατί κυρίως για τον προσωπικό βοηθό ήθελα να πω. Χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Να πούμε ότι ουσιαστικά η μεγαλύτερη αναπηρία είναι η φτώχεια και ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανάπηρος, όπως εγώ που είμαι μια γυναίκα κινητικά ανάπηρη, μητέρα εργαζόμενη, αλλά παρόλα αυτά δεν έχω μεγαλύτερο πρόβλημα από τη μητέρα η οποία δεν μπορεί να πάρει γάλα στο παιδί της ή από τον γονιό που δεν μπορεί να στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Ότι αυτή τη στιγμή μας καταδικάζουν όλο το λαό σε αναπηρία, γιατί η φτώχεια είναι ουσιαστικά αναπηρία. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι αυτό για τον προσωπικό βοηθό που πρέπει να το δούμε, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ένα προεκλογικό τέχνασμα. 1.500 ή 3.000 άτομα δεν καλύπτουν σίγουρα τις ανάγκες, και μάλιστα μόνο στην Αθήνα και σε καμία άλλη περιφέρεια. Βασιζόμενοι και σε αυτή τη μαρτυρία της προηγούμενης συναδέλφης για το ΕΣΥ, πρέπει να πούμε ότι και αυτό πρέπει να είναι στο στόχο, γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν πλέον είναι η αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο. Δεν έχει γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε προσωπικό, είτε ιατρικό είτε νοσηλευτικό, και δυστυχώς μπαίνουν μέσα στο σύστημα υγείας ιδιώτες μέσω των ΣΔΙΤ, μέσω των ιδιωτικών χειρουργείων, τα οποία θα τα καλύπτει αυτός που θα θέλει να χειρουργηθεί, δηλαδή ο Πάσχων. Και είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς τα χειρότερα έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήσατε να παρέμβω. Χαιρετίζω τη συνάντηση και θα είμαστε όλοι μαζί και παρόντες στον αγώνα.